Ο κύριος Μιχάλης. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Μιχάλη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή συζητηθήκα συνορισμένα πράγματα και για κάτι εκτελέσεις που μας ανακατώσαν σε εμάς στην νοσή και ήθελα να ρίξω φως να ρίξω φως στην αληθινή πραγματικότητα πάνω στο τούτο το θέμα. Πρώτον, η οργάνωση ΣΥΟΚΑ, ήμουν από τους πρώτους που μπήκα στην οργάνωση 18 χρονών, με όρκησε ο Γιώργιος Λίβας Διγενής και ήμουν και πολλά φίλος του Μακαρίου, συνεργαζόμουν και με τους δύο. Όταν η συμπορία της οργάνωσης και του αγώνα είχαμε έναν μέλος της Επιτροπής του ΑΚΕΛ στην Πάφων, τον οποίο μας έδινε πληροφορίες, είχαμε τρία άτομα, τον Αγαθάγγελο, τον Πολύδωρο, τον Σοκράτη που την συμπάφουν μέσα στην αστυνομία που μας βοηθούσε με πληροφορίες και άλλος πώς, και επίσης ο αστυνόμος ο Χίτλερ τότε. Μας ειδοποίησαν για τον Σοκράτη, επειδή λόγος πολλής γίνεται για τον Σοκράτη Κλεάρχους. Είχαμε πρώτα πληροφορία από την Κατριέ, τη γυναίκα του Μουχτάρη της Λέμπας που έκανα συνεδριάσεις η Βολκά στο σπίτι της και ο Απτουλάλη Ριζάς, έναν Μισελ Δίνας Ροχιάς της αστυνομίας, τους έδωσε, τους είπε ότι συνεργάζεται με τον Κλεάρχους. Επίσης, τον είδα για τον Κλεάρχους που είχαμε φιλοξενήθηκε χθες και προχθές, έτσι, από την Πάφο, ναι. Ναι. Στην Πάφο, επίσης, συναντήτου συχνά με τον Απτουλάλη Ριζάνη στα κατασχολεία και στις αρτημαστές. Άλλο θέμα που είχαμε ήταν το εξής, ότι πήγα εγώ τρεις φορές όταν ευκαιρθήκε που τούτα διαταγή για την εκτέλεση του και η εκτέλεση εδόθηκε από τον τομέα και τότε το Γιαννάκη και υπογράψα μου 4 άτομα που σκευάσαν τη διαταγή και την έστειλα εκεί που με διάτασε. Επίσης, το Κλιάσιους τον ειδοποίησα εγώ 3 φορές, γιατί φτάνει και συγγενή με τον παππού μου τον Παπακλόγουλο, 3 φορές ότι θα τον εκτελούσαν και ότι ευκήκε διαταγή με τον σύγαμπρο του τον Γιώργιο Μαύρο. Επίσης τον ειδοποίησε ο Κυριάκος ο Μαυρονικόλας Κουμπάρος του άλλες 3 φορές. Και μας έλεγε ότι πηγαίνει στην ερωμένη του και λαλεί του κουμπάρ του καλά ρε κουμπάρ λαλεί του. Εφόσον λαλεί του όποτε πέσει πόμπα η φυλάδιον πάει λαλεί του, γιατί δεν πάει σε άλλη ημέρα αφού βλέπουν την μοτοσυκλέτα σου μέσα στην αστυνομία ούλοι οι ανθρώποι λαλεί του. Βλέπουν το μέσα έχει στην πόξο που την πόρτα της αστυνομίας στην μοτοσυκλέτα. Η απάντησή του είναι εγώ εφόμαι τα κοπελούσια. Τι έπρεπε να γίνει και η εκτέλεση επειδή πολλοί λέγουν ψέματα και ούτε μία έρευνα έγινε, ούτε μας ρώτησε κανένας. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης, σε τότε το μεάρχης του κτήματος, ειδοποίησε την ομάδα της Χλώρακας να μην να παρευρίσκεται στο καφενείο, να τη δουν, να τη δουν στον κόσμο για να έχουν κάποιον άλλο και να μην συλληφθούσει. Και Μιχάλη, μας λέτε. Δηλαδή, δεν ξέρουν για τούτη είναι η κατάσταση. Μας απαντάτε με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η δολοφονία εκτέλεση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η εκτέλεση σε δόθηκε από τον Γιαννάκη τον Δουρσότη. Το λέω επισήμως, το αποκαλύπτω και εγώ όταν πήρα την εντολή για να τη δώσω σε άλλους, γιατί είναι οι αντάρτες που ήταν συνεκτός Χλωρακάς. Τότε ο Γιαννάκης, ο Κόκκος ο Αραλαμπής ειδοποίησε την ομάδα της Χλώρακας να πάνε όλοι στα καφενεία τους, βλέπει ο κόσμος για να μην συλληφθούσει. Και μας λέτε ότι αυτό για το οποίο κατηγορείτο ήταν αυτή η σχέση μαζί με τους Τουρκοκύπριους, έτσι.
κύριος Κλεάνθος. Αυτά που είπε ο φίλος μου ο Μιχαλάκης Απαντονίου δεν στέκουν για τους αξίλογους, ιδιαίτερα. Για να ξέρετε και εσείς και όλοι, μετά την απελευθέρωση της Κύπρου, εγώ επλησίασα τον Γιαννάκη Δρουσιώτη που ήταν επαρχιακός της Εύγας στην Πάφων, τον Τεύχο Λοΐζου, τον Κόκο Χαραλαμπίδη και τον ίδιο τον Μιχαλάκη που ήταν ο τομεάρχης της ΕΟΚΑ στο χωριό Μεσογή, και μου έδωσαν όλοι χαρτί, δεν μπορώ να σου να το πούμε, συγχωροχάρτη, ότι ο αθώος μου ήταν αθώος. Και αυτά μετά που πήγαμε και είδαμε τον στρατηγό γρήπανε στην Αθήνα με τον Γιαννάκη τον Δρουσιώτη για να του δώσει την να αθώσει τον Μακαρίτη τον αδερφό μου, και ο οποίος γρήπας, ο κύριος, μάλλον ο στρατηγός γρήπας διγενής, μας είπε, ρε παιδιά, εγώ είμαι ένας εξόριστος εδώ στην Αθήνα, θα πάτε εκεί στην Κύπρο να δείτε τον, συγκεκριμένα μας είπε, να δείτε τον παπά. Ναι. Έτσι. Και αυτός θα τα κανονίσει. Εφόσον είσαι επεμβισμένος, Γιαννάκη μου, ότι ο άνθρωπος είναι αθώος, πήγαινε στον παπά και κανονίστε τα όλα εκεί εσείς. Τι μου έφερε τον άνθρωπο εδώ στην Αθήνα εμένα. Το λοιπόν. Κύριε Κλεάνθους, δεν έχω χρόνο, τοποθετήθηκε παρακαλώ. Αυτά τα πράγματα που λέει ο Μιχαλάκης, δεν μου τρέπετε. Να σας πει κάτι, κύριε Σαλιαδόρος, θέλει να σας μιλήσει. Ευχαριστώ, κύριε Κλεάνθους. Σας ευχαριστώ. Μας έδωσε και η σύνταξη είναι στη γυναίκα του. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα του θύματος παίρνει σύνταξη από την Επιτροπή Παθόντων. Σας ευχαριστώ πολύ.